Θέλω να τονίσω ότι μέχρι σήμερα έχουμε συνολικό επιβεβαιωμένο αριθμό παραβιάσεων 62.752, εκ των οποίων οι 47.192 είτε έχουν ταχυδρομηθεί είτε θα ταχυδρομηθούν τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες 5 μέρες θα ταχυδρομηθούν ακόμα περίπου 10.000 παραβιάσεις και είναι σε εξέλιξη ακόμα 15.560 παραβιάσεις που θα πρέπει να επεξεργαστούν, οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποια και διάφορα θέματα τα οποία αναμένουμε και έχουμε προτείνει κάποιες λύσεις, ούτως ώστε να μειωθεί ή να μηδενιστεί αυτός ο αριθμός και να σταλούν οι παραβάσεις σε όσους έχουν καταγγελθεί. Θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια σύσκεψη λίγο πριν το τέλος του μήνα υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού εκεί είναι που τελειώνει, ολοκληρώνεται η παράταση, η επέκταση της πιλωτικής περίοδου της φωτοεπισήμασης. Η εταιρεία θα λάβει από εμάς και μια προειδοποίηση, μια επιστολή για ότι αναμένουμε και απαιτούμε να τηρήσει ακριβώς τους όρους της σύμβασης της, ούτως ώστε να επεξεργάζονται όλα τα εξώδικα και όλες τις καταγγελίες στον χρόνο και τις προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται από τη σύμβαση, αλλά και άλλα αρκετά θέματα τα οποία εκκρεμούν. Θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της εταιρείας για να δοθούν κάποιες λύσεις σε αυτά τα εξώδικα τα οποία εκκρεμούν να επεξεργαστούν, και μέχρι τέλος του μήνα ελπίζω και εύχομαι να επιληθούν όλα τα προβλήματα, διότι εάν δεν επιληθούν όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη φωτοεπισήμαση, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της πρώτης φάσης. Επίσης θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένας αριθμός 11.000 εξώδικα τα οποία έχουν διαρρεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν μπορούν να σταλούν, έχουν διαγραφεί. Αυτά δεν αφορούν εξώδικα, αυτά αφορούν καταγραφές, και οι καταγραφές συμπεριλαμβάνουν τις φωτογραφίες τις οποίες κάνει ως δοκιμή η εταιρεία. Όταν μια κάμερα κινητή πριν να τεθεί σε λειτουργία πρέπει να κάνει κάποιες δοκιμές. Αυτά, ένας σημαντικός αριθμός από αυτές τις 11.000 είναι αυτές οι δοκιμές. Είναι τα ασθενοφόρα, είναι οχήματα, είναι κάποια τα οποία φωτογραφίες οι οποίες δεν είναι οχήματα. Για παράδειγμα ποδήλατα ή ηλεκτρονικά σκουτεράκια. Μάλιστα, αυτά από τον Γιάννη Καρούσο, Υπουργό Μεταφορών. Πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Γιώργο Τάτη. Έκανε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την πολεμική